Πορεία μνήμης Ισάκ Σολομού, όπως είπαμε, είναι κάθε Αύγουστο που πραγματοποιείται. Αυτή τη φορά, τον Ιούλιο, 30 μοτοσυκλετιστές θα τρέξουν στην Ελλάδα για να μεταφερθεί ένα ουσιώδες μήνυμα της τουρκοκρατούμενης Κύπρου. Είναι βεβαίως μαζί μας εδώ στο στούντιο ο Ανδρέας Πετημερίδης, είναι ο εκπρόσωπος των μοτοσυκλετιστών της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισάκ Σολομού. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε. Ρεντεβού στην Ελλάδα φέτος. Ναι, ένα οδηπορικό κάπως διαφορετικό, 25 χρόνια μετά από τη θυσία του Ισάκ Σολομού και μετά το οδηπορικό που κάναμε και το 2016 από το Βερολίνο, όπως έγινε και το 1996. Αποφασίσαμε φέτος, 25 χρόνια μετά τη θυσία Ισάκ Σολομού και τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγενεσίας, να κάνουμε ένα οδηπορικό στην Ελλάδα. Ένα οδηπορικό, ουσιαστικό οδηπορικό και απαιτητικό, διότι θα πρέπει να διανύσουμε μέσα σε 10 μέρες αρκετές χιλιάδες χιλιόμετρα για να καλύψουμε αυτή την ιστορική μνήμη και συνέχεια. Ξεκινώντας ουσιαστικά από τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία του Μέγα Αλέξανδρου, πηγαίνοντας στην Ακριτική, Θράκη, Καστανιές, Εύρου, Αλεξανδρούπολη, δίνοντας τη σκυτάλη στο χωριό Αυξέντιο, από τον Αυξεντίου, ακολουθώντας τους αντάρτες του οχυρού Ρούπελ που θα φτάσουμε, στο σιδηρόκαστρο του Γεωργίου Κατσάνη, στα Ιωάννινα του Χριστόδουλου Σόζου και του Μιχάλη Στιβαρού. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι όλη αυτή η διαδρομή δεν είναι τυχαία χωριά ή πόλεις στις οποίες επιλέξατε να επισκεφτείτε στο πλαίσιο του οδηπορικού, έχουν την ιδιαίτερη σημειολογία τους. Σαφέστατα, είναι ξεκάθαρο μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια ότι είναι ιστορικά μνημεία που έχουν απόλυτη σχέση τόσο με την Κύπρο αλλά και με την Εθνική Παλιγενεσία και τους αγώνες του Κυπριακού Ελληνισμού γενικότερα. Πολύ γνωστό και εμείς την προσπάθεια αυτή να δημιουργήσουμε αυτή τη διαδρομή. Διαπιστώσαμε ότι οι νεομάρτυρες Σαμοθράκης, οι οποίοι θυσιάστηκαν, σκοτώθηκαν από τους Οθωμανούς Τούρκους τότε στην Ελλάδα, υπήρχε και Κύπρος, ο Μιχαήλ, ο οποίος αγιοποιήθηκε. Στο Μεσολόγγι, στην ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, είχαμε Κύπριους. Στη Λεβεντογένα Κρήτη, είχαμε αρκετούς Κρητικούς, οι οποίοι πέθαναν το 1974, όπως και Ευρύτες. Να αναφέρουμε φυσικά ότι σε διάφορες πόλεις που θα περάσουμε θα δώσουμε και ονομασίες οδών Ισάκ Σολομού, γιατί έχει αρκετό καιρό που είμαστε σε επαφή με τις τοπικές αρχές. Ήταν τρομερή η ανταπόκριση της τοπικής αυτοδιοίκησης των διαφόρων εδαφικών διαμερισμάτων που θα περάσουμε. Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις. Θα μεταφέρουμε ξανά την ανάγκη για αγώνα ενάντια στη λίθη και αγώνα υπέρ της μνήμης, γιατί ακόμη στην Κύπρο έχουμε κατοχή. Ουσιαστικά θα καταλήξουμε στην Κύπρο 11 Ιουλίου και θα κάνουμε μια μεγάλη εκδήλωση μνήμης στην Πλατεία Ελευθερίας, όπου καλούμε και όλο τον κόσμο να παρευρεθεί. Είναι μια εκδήλωση που θα θυμίσει ξανά ότι η Κύπρος είναι κατεχόμενη. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Θα κουβαλάτε και κάτι μαζί σας, έτσι, το σίγουρα διπορικό. Θα κουβαλάμε, θα έχουμε τη σκυτάλη με τη διακήρυξη των Κυπρίων μαζί μας του 1821, την οποία θα παραδώσουμε μαζί με τη σημαία Ελληνική Πατρίς Κύπρου, η οποία ήταν η σημαία των Κυπρίων. Θα την παραδώσουμε σε αντίστοιχα σύνολα, τα οποία θα συνεχίζουν και αυτή την προσπάθεια τους στις επαναστατικές διαδρομές, ονομάζονται, οι οποίοι θα κινηθούν και αυτοί με τη σειρά τους, θα πάνε στην Οδυσσό και στο Βελιγράδι, στον πύργο του Ρήγα Φεραίου, όπου θυσιάστηκε ο Ρήγας Φεραίος. Θα περάσετε και από τα μαρτυρικά Καλάβρητα. Σαφέστατα, εννοείται, τα αντιφασιστικά Καλάβρητα, γιατί ξέρουμε πολύ γνωστά ότι είναι και το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, αλλά και η Μονή Αγίας Λαύρας εκεί πέρα. Θα περάσουμε σίγουρα και από την Σπάρτη του Λεωνίδα, θα περάσουμε και από το Μιστρά του Βυζαντίου. Θα πάμε από το χωριό Αμύγδαλος, όπου είναι ο τάφος του Μπικάκη, ο οποίος αγωνίστηκε και αυτός το 1974, γνωρίζουν όλοι τα κατορθώματα του Εμμανουήλ Μπικάκη. Θα πάμε στα Ανόγια, όπου θα μας υποδεχθούν εκεί πέρα ο Πάπα Ανδρέας, επειδή το γνωρίζουμε εδώ και καιρό, είναι έθερμος φίλος και υποστηριχτής της προσπάθειας και θα μας φιλοξενήσει. Γενικά η ανταπόκριση είναι απίστευτη. Αυτό ήθελαμε να ρωτήσουμε. Πώς συμπεριφέρονται, πώς σας μιλούν οι άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας από όλη την Ελλάδα που θα πάτε? Είναι απίστευτο το ότι το πρώτο πράγμα που λένε ότι θα έρθουν από την Κύπρο τα αδέρφια Κύπροι. Μάλιστα. Είναι η πρώτη λέξη, η πρώτη ανταπόκριση, τα αδέρφια Κύπροι. Αυτό γίνεται περισσότερο στην περιφέρεια. Δηλαδή στα χωριά όλα αυτά που θα περάσουμε στο Μεσολόγγι, στα Ιωάννινα, είναι απίστευτο το πόσο εκδηλωτικοί και ζεστοί είναι οι άνθρωποι απέναντι σε αυτή την προσπάθεια.
Και διαπιστώνοντας, ειδικά στην Αλεξανδρούπολη που θα ονοματίσουμε και εδώ εκεί πέρα Ισάκ Σολομού, διαπιστώσαμε ότι όλη η ευρύτερη περιοχή εκεί πέρα είναι ευρύτες που θυσιάστηκαν στην Κύπρο και Κύπροι αγωνιστές. Η μεγαλύτερη οδός της Αλεξανδρούπολης, όπως είναι γνωστό, είναι Καραολή Δημητρίου. Το παραλιακό μέτρο της Αλεξανδρούπολης είναι Καραολή Δημητρίου. Διαπιστώνοντας έτσι μέσα από αυτή την προσπάθεια ότι ο αγώνας είναι κοινός και πρέπει να συνεχίζεται με κάθε τρόπο και κάθε μέσο. Αν αυτό το μέσο μπορεί να είναι η μοτοσυκλέτα για να κρατήσουμε τη μνήμη, το χρησιμοποιούμε αυτό. Άρα, ραντεβού λοιπόν την 1η Ιουλίου μέχρι και τις 11 Ιουλίου φτάνετε στην Κύπρο. Στο διπορικό μνήμης, ναι. Και φτάνουμε στην Κύπρο που θα κάνουμε τη μεγάλη εκδήλωση που είναι σημαντικό για να τρέξουν. Επειδή το κάνουμε συγκεκριμένα στη Λευκοσία, για να μπορεί να έρθει περισσότερος κόσμος, θα είναι φιλικό τόσο για οικογένειες, αλλά όσο και για μοτοσυκλετιστές. Και τον Αύγουστο βεβαίως η καθιερωμένη πορεία μνήμης, Ισάκ Σολομού, όπως γίνεται κάθε χρόνο άλλωστε, τα τελευταία 25 χρόνια φέτος. Σίγουρα. Και θέλω να προσθέσω ακόμη κάτι. Σκεφτείτε ότι η μητέρα του Τάσου Ισάκ, που είναι τόσο χρονών, θα ακολουθήσει το διπορικό φυσικά, όχι σε μηχανή, σε ένα αυτοκίνητο συνοδείας, αλλά θα είναι και η μητέρα του Τάσου Ισάκ. Σαφέστατα θα έχει σημασία για μας, όσο και η κόρη του Τάσου Ισάκ. Διότι είναι από τους ανθρώπους οι οποίοι ακόμη δεν έχουν δικαιωθεί για τη θυσία, η Αναστασία για τον πατέρα της, η κυρία Τασούλα για τον γιο της, ο κύριος Σπύρος για τον γιο του. Βλέπουμε ότι τα εντάλματα σύλληψης δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη και βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τον θάνατο του Ισάκ και του Σολομού κατέχουν και αξιώματα στο ψευδοκράτος. Έτσι είναι τα πράγματα και βεβαίως όλος αυτός ο αγώνας είναι ενάντια στη λύθη και υπέρ της μνήμης. Γιατί λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Κύριε Πετημερίδη, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στο σημείο αυτό να δούμε ένα ρεπορτάζ και να επιστρέψουμε.